Τιμώ το σώμα μου. Νούμερο 12. Σε καλωσορίζω για άλλη μια φορά σε αυτή τη σειρά διαλογισμών. Έλα μαζί μου σήμερα για να μπορέσεις να έρθεις σε σχέση με το σώμα σου, σε σύνδεση με τον εαυτό σου και το σώμα σου, ώστε να μπορέσεις να ανιχνεύσεις τα σημάδια, τα σήματα που σου στέλνει, τα σήματα που σου δίνει. Σήματα και σημάδια για την κάλυψη των αναγκών σου. Όχι μόνο των φυσικών, οργανικών αναγκών, αλλά και των αναγκών σε άλλο επίπεδο. Σε άλλα επίπεδα, σε συναισθηματικό, σε διανοητικό, σε πνευματικό. Γιατί μόνο όταν θρέφουμε τον εαυτό μας σε όλα τα επίπεδα, μόνο τότε νιώθουμε πλήρης. Σε καλό να ακούσεις όλη τη σειρά διαλογισμών, έτσι ώστε προοδευτικά, από τον έναν προς τον άλλο διαλογισμό, να μάθεις να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου σε έναν άλλον εσωτερικό διάλογο, ανίχνευσης σημάτων που στέλνει το σώμα, κατανόησής τους και έπειτα κάλυψής τους. Λάβε λοιπόν θέση διαλογισμού και κλείσε τα μάτια σου. Και άρχισε να αναπνέεις με αυτή τη νέα αναπνοή που μάθαμε εδώ, σε αυτή τη σειρά διαλογισμών. Με κάθε εισπνοή αναπτύσσω τη συνειδητότητά μου. Αναπτύσσω το επίπεδο της συνειδητότητάς μου. Και με κάθε εκπνοή, τιμώντας το σώμα μου, του στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη. Με κάθε εισπνοή, καθ' όλη τη διάρκεια του διαλογισμού και για όλη τη μέρα σου, με κάθε εισπνοή, αναπτύσσεσαι σε αντίληψη και επίγνωση. Και με κάθε εκπνοή, τιμώντας το σώμα σου, στέλνεις αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε κύτταρό σου. Με κάθε εισπνοή επιλέγω να στέκομαι σε στάση ανάπτυξης της αντίληψής μου. Επιλέγω να στέκομαι σε στάση ανάπτυξης της επίγνωσής μου. Και με κάθε εκπνοή επιλέγω να στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλο μου το σώμα. Σε όλο σου το σώμα, δίχως εξαιρέσεις και διαχωρισμούς. Στείλε αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλα τα σημεία του σώματός σου, είτε σου αρέσουν είτε όχι. Είτε σου δημιουργούν κάποια ενόχληση είτε όχι. Είτε δυσφορείς είτε όχι, στείλε αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλα τα σημεία του σώματός σου. Και με κάθε εισπνοή επέλεξε να σταθείς σε στάση ανάπτυξης της αντίληψης και της επίγνωσής σου. Και με κάθε εκπνοή, τιμώντας το σώμα σου, στείλε του αγάπη και ευγνωμοσύνη
σαν να του δίνεις μια μεγάλη αγκαλιά. Αναπτύσσομαι σε σοφία και αγκαλιάζω το σώμα μου. Αναπτύσσομαι σε σοφία και αγκαλιάζω το σώμα μου. Αναπτύσσομαι σε σοφία και αγκαλιάζω το σώμα μου. Ας βρεθούμε πάλι για λίγο με την ερώτηση. Για ποιο πράγμα πεινάς πραγματικά? Τι λαχταράς πραγματικά? Τι λιγουρεύεσαι πραγματικά? Για ποιο πράγμα πεινάς, αγάπη μου? Και να ρωτήσω, τι δράση αναλαμβάνεις για να θρέψεις τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα? Έχεις αλήθεια αναλάβει δράση για να θρέψεις το φυσικό σου σώμα, για να θρέψεις τον οργανισμό σου? Μέσα σε αυτή τη σειρά διαλογισμών μπόρεσε σιγά σιγά να μάθεις να ανιχνεύεις τα σημάδια και τα σήματα που σου στέλνει το σώμα σου, ώστε να καλύψεις τις ανάγκες του. Σήματα πείνας, σήματα δίψας, σήματα κούρασης. Έχεις καλύψει αυτές σου τις ανάγκες για σήμερα? Έχεις αναλάβει δράση για την κάλυψη αυτών των αναγκών ή για τη δημιουργία συνθήκων μέσα στις οποίες συνθήκες μπορούν να καλυφθούν αυτές σου οι ανάγκες? Τι δράση μπορείς να αναλάβεις σήμερα δημιουργίας συνθήκων κάλυψης των φυσικών και οργανικών σου αναγκών? Τι δράση μπορείς να αναλάβεις σήμερα για την κάλυψη και των υπόλοιπων αναγκών σου, για την αληθινή τροφή που έρχεται από το αληθινό σου υψηλό σου εαυτό? Πώς θα καλύψεις τις ανάγκες του? Πώς θα θρέψεις τις ανάγκες του? Τι δράση θα αναλάβεις σήμερα για να θρέψεις τον εαυτό σου σε συναισθηματικό, διανοητικό, πνευματικό επίπεδο? Όταν δεν ικανοποιείς τις πραγματικές αληθινές ανάγκες του υψηλού σου εαυτού, όταν δεν θρέφεις τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα, το σώμα σου σε καλεί μέσα από τις λιγούρες να κοιτάξεις μέσα σου και να δεις πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες σου. Μόνο όταν καλύψεις τις πραγματικές σου ανάγκες, η ζωή γίνεται πιο ανάλαφρη.
ρέει πιο εύκολα, πιο όμορφα, πιο αρμονικά. Εσύ είσαι η πηγή της θρέψης. Εσύ είσαι η πηγή της αληθινής τροφής.